Είναι δυνατόν τεολικά να μειώνουν τις βροχοπτώσεις? Αυτό έχετε διατυπώσει? Και όμως αυτό είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, τα αιωλικά πάρκα είναι κάτι το πρόσφατο. Και τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε, πέρα από τις γενικότερες άλλες επιπτώσεις ενεργειακές, οικονομικές, χωροταξικές ή αισθητικές, αν θέλετε, που είναι πολύ σοβαρές επιπτώσεις, και κάποιες άλλες μορφές, τις οποίες ανακαλύπτουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Όντως, τα αιωλικά πάρκα επηρεάζουν το υδατικό δυναμικό καμιάς περιοχής από την γένεση της βροχόπτωσης μέχρι τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Στα αιωλικά πάρκα λοιπόν οι ανεμογεννήτρες είναι έλικες και αυτές. Και γυρίζουν. Με ίδια λειτουργία κάνουν. Εκεί εμποδίζουν τον παγετό, εμποδίζουν την πάχνη, εμποδίζουν την ομίχλη κυρίως από τη χαμηλή νέφωση και δεν αφήνουν τους υδρατμούς αυτούς να κάτσουν στο έδαφος. Θα μου πείτε, είναι σοβαρό αυτό? Εγώ θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά στα μέρη στα οποία δεν έχει πάρα πολύ νερό. Διότι η υδρατμή αυτή, η δρόσος, η πάχνη, ο παγετός, η ομίχλη, στην εδαφική ζώνη καλύπτουν τις ανάγκες της εδαφικής ζώνης, δηλαδή συντηρούν τη χλωρίδα και την παρίδα της εδαφικής ζώνης και συγχρόνως εμποδίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες να ανέλθουν τριχοειδώς και να εξατμιστούν. Ξέρετε ότι αν η εδαφική ζώνη είναι ξερή, το νερό που είναι στον υδροφόρο ορίζοντα από κάτω ανεβαίνει τριχοειδώς και εξατμίζεται. Λοιπόν, η υδρατμή λοιπόν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, τις κατηγορίες αυτές που αναφέραμε, παίζουν αυτό το ρόλο. Συντηρούν την πανίδα και τη χλωρίδα στην εδαφική ζώνη και εμποδίζουν την τριχοειδή ανύψωση και εξάτμιση του νερού του υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό όσον αφορά τους υδρατμούς κοντά στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή λειτουργούν σαν ανεπιθύμητες, σαν ανεπιθύμητοι ανεμομύθες. Αλλά υπάρχουν και είδη βροχών, κυρίως οι τοπικές βροχές, οι οποίες μετεωρολόγοι τους ονομάζουν κατακόρυφης μεταφοράς ή ορογραφικοί, κυρίως αυτές που είναι δίπλα στα βουνά, οι οποίες δεν μπορούν να συμπυκνώσουν τους υδρατμούς και να γίνουν υδρατοί που είναι μαζεμένοι εκεί, δεν μπορούν να συμπυκνωθούν και να δημιουργήσουν βροχή, γιατί δεν τους αφήνει να συμπυκνωθούν η δράση των ανεμογεννητριών. Επομένως έχουμε μία, θα λέγαμε, καταστροφή εν τη γενέση τους των τοπικών βροχών και έναν εμποδισμό των υδρατμών κοντά στο έδαφος να κάτσουν στο έδαφος και να πάρουν μέρος στο υδρολογικό κύκλο της περιοχής.